Και επειδή είμαστε παλιοί στο ραδιόφωνο, να υπενθυμίσουμε από δεκαετίες πριν, κυρίες και κύριοι, όλες εκείνες οι προσπάθειες που κατά καιρούς αναλαμβανόντουσαν από πολίτες για την δημιουργία κέντρων μελετών, έτσι ώστε να τροφοδοτείται η πολιτική τάξη του τόπου με επιστημονική γνώση, επιστημονικές μελέτες, σχέδια, όλα του βρόντου, όλα αυγά στον τοίχο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Μαρίνος Σουζόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Σουζόπουλε. Καλημέρα, Λαζάρε. Σας ακούμε λοιπόν. Λάζαρε, ακούω την συζήτηση και θα συμφωνήσω σχεδόν με όλα όσα είχε πει ο κύριος Θεφάνος προηγουμένως, ειδικά για τα προβλήματα του τραπεζιτικού τομέα, αλλά κυρίως και για τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι η τεράστια δυσκολία την οποία θα αντιμετωπίσουμε για έξοδο από την κρίση, κυρίως θα πρέπει να προσδιοριστεί σε τρία επίπεδα, σε τρεις άξονες. Δεν πρέπει να μας διαφεύγουν της προσοχής. Ο πρώτος άξονας είναι η απροθυμία της ίδιας της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια ορθολογιστική μελέτη και κυρίως να δώσει σοβαρή διέξοδο στην κρίση. Θα υπενθυμίσω ότι μετά από τις 15 του Μάρτη επίσημα είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία ούτως ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούμε και με τεχνοκρατική υποστήριξη να καθορίσουμε συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, οι οποίοι ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθηθούν, αν όχι τις επόμενες δεκαετίες, τις επόμενες πενταετίες. Και αυτοί οι άξονες θα έπρεπε, ο ένας ο πιο βασικός, να καθορίσουμε ποιο θα είναι το νέο οικονομικό μοντέλο της πατρίδας μας, αφού καταστρέψαμε το προηγούμενο. Το δεύτερο, ποια θα είναι τα μέτρα ανάπτυξης, τα οποία θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται, και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας, κυρίως για τη νέα γενιά, για να σταματήσει η επικίνδυνη μετανάστευση που ξεκίνησε στο εξωτερικό. Γιατί αν χάσουμε μια γενιά επιστημόνων, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι τα τεράστια προβλήματα. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να το κατανοήσουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε ούτε από τον δημόσιο ούτε από τον ιδιωτικό τομέα ανάπτυξη εντός του μνημονίου. Οι μνημονιακοί όροι είναι τέτοιοι που δεν το επιτρέπουν. Έχουμε όλα τα παραδείγματα όλων των υπολείπων χωρών. Και το μεγάλο του ερώτημα που δεν απάντησε κανένας. Πήραμε σήμερα την δόση των δις. Στο τέλος του χρόνου, όταν θα υπάρχει ένα έλλειμμα της τάξης των 4-5 δισεκατομμυρίων, είτε από τη μείωση του κύκλου εργασιών των υπεράκτιων εταιριών, είτε από τη μείωση του κύκλου κατανάλωσης, ποιος θα καλύψει αυτό το έλλειμμα και πώς θα καλυφθεί? Με ένα νέο μνημόνιο? Και το 2014... που θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ψηφίστηκε στην Βουλή η δανειακή σύμβαση της μετατροπής της Κύπρου σε δανείου υποτελές κράτος στην Τρόικα, ουδής υποστήριξε το μνημόνιο, ήταν όλοι, ακόμα και η κυβερνόσα πλειοψηφία δυσιδικό, είναι πως που θα βρούμε τα λεφτά για να ξεφύγουμε και από το μνημόνιο. Εγώ δεν λέω ότι όπως έφτασαν τα πράγματα θα μπορούσες να αποφύγεις από το μνημόνιο. Θα μπορούσες όμως να αποφύγεις όρους του μνημονίου που να σου δίνουν τη δυνατότητα εξόδου. Όμως εκείνος ο συγκεκριμένος όρος που υπήρχε στο προσχέδιο του μνημονίου, ότι οποιαδήποτε στιγμή να εξασφαλίσεις το ποσό μπορείς να απεγκλωβιστείς από το μνημόνιο, να το αγοράσεις το δάνειο σου, στην ουσία έχει τροποποιηθεί με τρόπο που να μην μπορείς να το πράξεις. Και αυτό είναι ακόμα επικίνδυνο. Και αυτό που οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί είναι ότι ένα μνημόνιο περιέχει διάφορα τμήματα. Υπάρχει το τμήμα των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, που τολμώ να πω ότι τα περισσότερα είναι σωστά και πρέπει να τα είχαμε λάβει εμείς πριν μας τα επιβάλλουν. Υπάρχουν οι συγκεκριμένοι όροι που αφορούν μειώσεις επιδομάτων, μισθών, παιδείς αποκοπές, που άλλα από αυτά, άλλοι από αυτούς είναι δίκαιοι και άλλοι όχι, αλλά υπάρχουν και επικίνδυνοι πολιτικοί όροι, τους οποίους ουσιαστικά ακροτηριάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και εδώ ακριβώς έπρεπε να δοθεί σκληρή μάχη για τη διαφοροποίηση, κάτι το οποίο δεν έγινε. Από τη στιγμή λοιπόν που ο στρατηγικός στόχος των εταίρων μας, και αυτό ας μην μας διαφύγει της προσοχής, διαμέσου των μνημονιακών όρων, είναι αφενός μεν οικειοποίηση του φυσικού αερίου και αφετέρου η κάψη οποιασδήποτε μορφής εθνικής ή άλλης αντίστασης για την επιβολή απαράδεκτης λύσης στο Κυπριακό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ήδη υποθέντα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βεβαίως είναι, μας το έχουν ξεκαθαρίσει, δεν μας το έχω στο αφηρημένο. Είναι ξεκαθαρισμένα και είναι δεδομένα.
Και εδώ ακριβώς είναι οι τεράστιες ευθύνες των κυβερνώντων και των προηγούμενων και των σημερινών, οι οποίοι στην ουσία δεν έπραξαν τίποτα για να διαφοροποιήσουν αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς επιμέναμε από την αρχή ως εδώ, ότι η πρώτη προτεραιότητά μας θα έπρεπε να ήταν ένας συγκεκριμένος και συγκροτημένος σχεδιασμός για το πώς μπορούμε να εξέλθουμε το συντομότερο δυνατόν από το μνημόνιο. Για να μπορέσεις όμως να το πετύχεις αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να μην περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόνοια που για 3 χρόνια δεν δικαιούσε να εξαγοράσεις, αλλά και μετά τα 3 χρόνια είναι από την αίρεση της Τρόικα. Και ας μην μας λένε ότι με 100 εκατομμύρια, δεν είναι 100 εκατομμύρια πέναλτι, είναι το ελάχιστο τα 100 εκατομμύρια. Αλλά ποιος μας λέει ότι η Τρόικα θα το δεχτεί? Εντός 3 χρόνων όμως, με τους μνημονιακούς όρους, υπάρχει οποιοδήποτε που πιστεύει ότι η οικονομία της Κύπρου μας θα είναι τέτοια που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να σας ρωτήσω, θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες εξαγοράς του δανείου και εξόδου από το μνημόνιο? Κύριε, πολύ το αμφιβάλλω. Κύριε Σιζόπουλε, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2003, όταν πήγαμε να κοιμηθούμε, είμαστε όλοι σίγουροι ότι ο ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες Νίκος Αναστασιάδης, 19 μόλις ημερών πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν λογαριάσουμε από την ημέρα εκλογής του 24 Φεβρουαρίου, μαζί με τον Υπουργό του των Οικονομικών τότε, τον κύριο Σαρή, και τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, τον κύριο Στυλιανίδη, είμαστε σίγουροι, οι πάντες, και όταν λέμε οι πάντες εννοούμε το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή, οι ηγεσίες όλων των κομμάτων, οι πολίτες, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που δεν θα προέκυπτε ήταν το κούρεμα των καταθέσεων, για το οποίο είχε προδεσμευτεί, είχε δώσει προεκλογικούς και μετεκλογικούς όρκους ο κύριος Αναστασιάδης. Ξυπνήσαμε το πρωί της 16ης ημέρα Σάββατο, οι πάντες εδώ, και πληροφορηθήκαμε ότι ήδη αποφασίστηκε, ήταν ήδη συντελεσθέν τετελεσμένο γεγονός, όχι απλώς το κούρεμα, αλλά και η θέση εκτός λειτουργίας ακόμα και των αυτόματων ταμιακών μηχανών και το κλείσιμο των συνεργατικών που έπρεπε να ανοίξουν Σάββατο, θυμάστε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπέστη η Κύπρος ολόκληρη, κυβέρνηση, βουλή, κόμματα, ηγεσίες, λαός, υπέστη μια ενέδρα. Ένα συντελεσθέν, τετελεσμένο και μη ανατρέψιμο γεγονός. Λοιπόν, ποιος μας, και μετατραπήκαμε όλοι σε πειραματόζωα. Λοιπόν, ποιος μας εξασφαλίζει τώρα ότι κάτι παρόμοιο δεν θα συμβεί α με τα κοιτάσματα, β με τον Κυπριακό? Κανένας δεν μας το εγγυάται και πολύ το φοβόμαστε αυτό το πράγμα, Λαζαρέ. Είναι μεγάλος μας ο φόβος. Γιατί ακριβώς εγώ εκτιμώ ότι κάποιοι που το 2004... Και το πολιτικό σύστημα του τόπου? Το πολιτικό σύστημα του τόπου εξαρτάται από το κάθε, από την κάθε πολιτική δύναμη, ποια υπεύθυνη στάση θα τηρήσει. Και εγώ δεν εμπιστεύω, εγώ το τονίζω ξεκάθαρα. Δεν εμπιστεύουμε όλους αυτούς που το 2004 με ελαφρά την καρδία υποστήριξαν και προσπάθησαν να επιβάλλουν το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, ότι σήμερα δεν θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν το ίδιο επιχείρημα απλά και μόνο για να δικαιώσουν τον εαυτό τους τότε. Γιατί εγώ τονίζω ξεκάθαρα. Μα τώρα που δοκιμάσαι... Δεν μπορώ να εμπιστευτώ, κύριε, δεν μπορώ να εμπιστευτώ πια πολιτικά πρόσωπα. Τώρα δεν που μπορώ να εμπιστευτώ πολιτικά πρόσωπα, ναι, τα οποία το 2004 τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου ΝΑΝ. Ορίστε, όταν να δεν μπορούσαν εξής να αντιληφθούν εκείνες τις επικίνδυνες πρόνοιες του σχεδίου, θα μπορούν σήμερα να αντιληφθούν σοβαρότερες και πλέον περίπλοκες διαδικασίες? Είμαστε στο μεταξύ διάστημα. Στο μεταξύ διάστημα έχουμε μετατραπεί σε πειραματόζωα. Μας έχουν ήδη επί 59 μέρες, σήμερα είναι 59 ημέρες αν μετράμε καλά, σαν δοκιμασμένα πειραματόζωα. Εφόσον μας έχουν μετατρέψει σε πειραματόζωα, είδαν τις αντιδράσεις, τις συμπεριφορές και την διαγωγή μας, πιστεύετε εσείς, έχετε την αφέλεια να πιστεύετε ότι θα υπάρξει δημοψήφισμα για λύση του Κυπριακού ή θα ρωτήσουν έστω την Βουλή για τα κοιτάσματα? Το δημοψήφισμα για την επίλυση του Κυπριακού, Λάζαρε, το θεωρώ ότι θα είναι δεδομένο. Και ο λόγος είναι άλλος. Γιατί ακριβώς θα ήθελαν διαμέσου του δημοψηφίσματος να νομιμοποιήσουν κάποιοι τρίτοι τις δικές τους επιλογές και τις δικές τους αποφάσεις, ούτως ώστε αυτή η τελική απόφαση να είναι τέτοια που να μην μπορεί να αλλάξει με οποιανδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό εγώ θεωρώ, με τα σημερινά δεδομένα, ότι το δημοψήφισμα για τη λύση του Κυπριακού δεν καταλάβατε θα είναι επιβεβλημένο και δεδομένο. Το κατάλαβα το δεν ερώτημα. Καταλάβατε το ερώτημα. Θα βρουν τρόπο να ξεφύγουν και από αυτά τα ερωτήματα.
Το θέμα είναι ότι τους συμφέρει. Έχουν δοκιμάσει το πειραματόζωο που λέγεται Κύπρος. Το έχουν δοκιμάσει. Αριστώ. Μπορούν να του στείλουν μια ενέδρα στις 3:45 το πρωί του Σαββάτου, να του κάνουν ρημάδι το τραπεζικό του σύστημα, να του δολοφονούν την οικονομία του και στη συνέχεια να μην τρέχει τίποτα. Η προσπάθεια, Λάζαρε, είναι η κάμψη του αγωνιστικού φωνήματος του λαού. Ότι θα υπάρχει θέμα δημοψηφίσματος για την επίλυση του Κυπριακού, το θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Το δημοψήφισμα είναι δεδομένο. Αυτό που επιχειρούν δεν είναι να απεγκλωβιστούν από το ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος στη λύση του Κυπριακού. Είναι να κάμψουν την αντίσταση του λαού για να πει ο λαός ναι στο επόμενο δημοψήφισμα. Αυτός είναι ο στόχος. Την επίλυση, την τελική λύση του Κυπριακού, την θέλουν διαμέσου δημοψηφίσματος για συγκεκριμένους λόγους. Και οι Τούρκοι και οι Βρετανοί. Να είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Γιατί θέλουν το δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου λοιπόν, εκείνο που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε σε γρήγορση τον λαό, να μην επιτρέψουμε σε όσο βαθμό μπορούμε την κάμψη του αγωνιστικού του φρονήματος για να μπορεί να αντισταθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν δηλώνω αισιόδοξος ότι με τη σημερινή πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση υπάρχει δυνατότητα εξόδου από την οικονομική κρίση σε μικρό χρονικό διάστημα. Το βλέπω αδύνατο και απίθανο. Και γιατί, και αποφασίσει και γιατί να αποφασίσει και γιατί να κολλήσουν σε αυτή καθε αυτή την λύση του Κυπριακού και να μην βολευτούν με τα λεγόμενα ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπου πλέον νέα τετελεσμένα θα φορτωθούν μη ανατρέψιμα στον αιώνα των άπαντα. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη και οφείλω να ομολογήσω ότι με ξέπληξε η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος λογικά έχει και παλιότερες εμπειρίες για το θέμα της επιστροφής της αμοχώς του, τη δυνατότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας για απευθείας εμπόριων από το λιμάνι της αμοχώς του. Συνειδητοποιεί ο καθένας τι σημαίνει από έναν κατοχικό καθεστώς να του δίνει τη δυνατότητα του ελεύθερου εμπορίου. Εμείς ήδη πού πήγαμε αυτή τη στιγμή. Κάναμε ακόμα ένα βήμα υποχώρησης. Και αυτή είναι μια δημόσια δέσμευση του Υπουργού Εξωτερικών. Είναι γι' αυτό ακριβώς που ανησυχώ. Γιατί η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, αλλά και η σημερινή, δεν έχουν συγκροτημένη πολιτική. Βρίσκεται... ούτε στα θέματα του Κυπριακού, ούτε στα θέματα της οικονομίας. Βρίσκεται... και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Βρίσκεται ο ελληνισμός και αμφότερα τα κράτη του σε μια φοβερή εξουθένωση, σε μια φοβερή δεινή αδυναμία. Είναι δυνατό που να μην εκμεταλλευτούν, να μην αξιοποιήσουν αυτή την αδυναμία των δύο κρατών του ελληνισμού, οι καραδοκούσες δυνάμεις Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Σαφώς και θα τις αξιοποιήσω στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν είναι που το συντομότερο δυνατό θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία για τον συντονισμό σε πρώτη φάση εντός της Κύπρου των πολιτικών δυνάμεων με τρόπο ξεκάθαρο και για τα θέματα του Κυπριακού και για τα θέματα της οικονομικής κρίσης. Παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από τους απαράδεκτους μνημονιακούς όρους και τονίζω κυρίως τους πολιτικούς όρους που περιλαμβάνονται στο μνημονίο, υπάρχει ακόμα δυνατότητα διεξόδου. Αρκεί, και το τονίζω, οι κυβερνώντες κυρίως να το θέλουν. Μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου, απέδειξαν ότι δεν το θέλουν. Θέλουν να παραμείνουμε εντός του μνημονίου, θέλουν να παραμείνουμε υποταγμένοι. Δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν γνωρίζω τα βαθύτερα αίτια και ούτε με ενδιαφέρουν. Αυτό που ενδιαφέρει τον καθένα είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει μέσα από αυτή την πορεία. Και η υπογραφή του μνημονίου για μένα δεν είναι το τέλος μιας οδυνηρής πορείας. Είναι η αρχή μιας επικίνδυνης και καταστροφικής πορείας. Μάλιστα. Ο κόσμος θα το συνειδητοποιήσει στο τέλος του χρόνου αυτού ή ακόμα περισσότερο στο τέλος του 2014. Επίκειται η προγραμματιστήσα και σε επιλεγμένη μάλιστα ημερομηνία συνάντηση σε δείπνο του κυρίου Ντάουνερ, του κυρίου Έρογλου και του κυρίου Αναστασιάδη στην επέτειο της αποφράδος 29 Μαΐου, κύριε Σιζόπουλε. Ο χρόνος έναρξης των συνομιλιών έχει καθοριστεί, αναζητείται η μεθοδολογία για το ερχόμενο φθινόπωρο. Τι προβλέπετε εσείς ότι θα συμβεί? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι διαδικαστικό και το άλλο είναι επί της ουσίας. Το διαδικαστικό, βλέπετε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν επιλέξει την 29η Μαΐου. Είναι ακόμα ένα δείγμα όπου επιχειρούν να κάμψουν έστω και σημειολογικά τις αντιστάσεις μας. Και εδώ θα έπρεπε αυτοί που κυβερνούν να το έχουν υπόψη τους.
θα έπρεπε να ακριβώς οι ίδιοι να αρνηθούν να γίνει αυτό το δείπνο αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα. Mm-hmm. Όμως δεν τους ενδιαφέρει. Περί άλλων τυρβάζουν. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλά γνωστό, τα λέτε συνέχεια και εσείς από την εκπομπή σας. Το δεύτερο, και σας παραπέμπω όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν τυχαίνει το γεγονός ότι πάντοτε τέτοιες διαδικασίες συμβαίνουν τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο μήνα της ανόδου στην εξουσία ενός νέου Προέδρου. Είναι ακριβώς να αξιοποιήσουν την καλή του θέληση εισαγωγικά, την όποια ενδεχόμενη απειρία του, για να μπορέσουν να τον δεσμεύσουν πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες θα αποβούν επικίνδυνες. Να υπενθυμίσω τον κύριο Βασιλείου, όταν εκλέγηκε το 1988, τι τον δέσμευσαν, και μάλιστα έλεγε ο κύριος Βασιλείου τότε ότι θα έχουμε μέχρι τον Ιούνιο λύση. Mm-hmm. Έγινε λύση τον Ιούνιο 1988. Και τη συνάντησή, συνάντησή του με τον Τεχτάς τότε, ναι, θυμόμαστε. Ακριβώς. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω τι έγινε με τον Γράφο Γκριρίδη, που οδηγηθήκαμε στις μυστικές συνομιλίες του Λονδίνου. Να υπενθυμίσω τι έγινε με τον Τάσον τον Παπαδόπουλο στη Χάγη. Να υπενθυμίσω τι έγινε στις 8 του Μάη του 2008 με τον κύριο Χριστόφια. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια συγκεκριμένη τακτική. Οι εκάστοτε κυβερνώντες την γνωρίζουν, την έχουν αξιολογήσει, έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως ή θα πάνε πάλι απροετοίμαστοι και θα βρεθούν εξαπίνης όπως βρεθήκαν και στις 15 του Μάρτη. Και όχι μόνο. Ή πάλι θα μας λένε ότι ξέρεις μα εγώ δεν το γνώριζα όπως έγινε στις 15 του Μάρτη. Το γνώριζε ο Υπουργός Οικονομικών για το κούρεμα, το γνώριζε ο υπάλληλος του Υπουργείου. Ζήτησαν από τον Γενικό Εισαγγελέα στις 14 του μήνα γνωμάτευση για την συνταγματικότητα και την νομιμότητα του κουρέματος. Συνταξίδευσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Εξωτερικών για τις Βρυξέλλες. Αλλά συζητούσαν το αεροπλάνο για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το κούρεμα. Ένα ερώτημα θα έχουμε, θα θέτουμε και θα το λέμε ξανά και ξανά. Πώς ήταν προετοιμασμένο το σύστημα ώστε το πρωί της 16ης Μαρτίου, Σάββατο πρωί, να μην δουλεύουν οι αυτόματες ταμιακές μηχανές των τραπεζών και να έχουν διαταχθεί να μην λειτουργήσουν τα συνεργατικά που άνοιγαν Σάββατο? Μπορεί τα συνεργατικά να τους έδωσαν οδηγία η ώρα 2 το πρωί. Δεν γνωρίζω πόση διαδικασία χρειάζεται να μην δουλέψουν οι ταμιακές μηχανές. Εγώ αυτό που γνωρίζω και είμαι σίγουρος γι' αυτό είναι ότι η κυβέρνηση το γνώριζε τουλάχιστον από τις 12 του Μάρτη ότι επίκειται κούρεμα. Mm-hmm. Από την Τετάρτη, από τις 3 μέρες πιο μπροστά. Από τις 12 του Μάρτη. Τουλάχιστον από τις 12 του Μάρτη το γνώριζα. Μην προσποιούνται ότι δεν το ήξερα και δεν το γνώριζα. Είναι ενδεικτική και η φυγή των κεφαλαίων. Ακριβώς. Αλλά θα πω, βεβαίως, αλλά θα πω και ακόμα κάτι. Το οποίο δεν νομιμοποιείται και το λέω ευθαρσώς. Γιατί δεν φοβάμαι από την άποψή μου. Ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομιμοποιείται, ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομιμοποιείται. Όταν ήταν στη Βουλή, όταν η Βουλή ψήφιζε νομοθεσία εναρμονιζόμενη με ευρωπαϊκή οδηγία που προστάτευε τις καταθέσεις μέχρι 100.000 να αποδεχτούν κούρεμα κάτω από τις 100.000. Έπρεπε να γνωρίζουν και ειδικά ο πρόεδρος που είναι και νομικός ότι αυτό στην ουσία αποτελούσε αντισυνταγματική διαδικασία, παράνομη απόφαση η οποία ελόχευε σοβαρούς κινδύνους. Με οποιανδήποτε προσφυγή σε δικαστήριο εντός Κύπρου ή ευρωπαϊκό δικαστήριο θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα. Άρα μόνο και μόνο από αυτό δεν έπρεπε να προτείνουν ή να αποδεχτούν μια τέτοια λύση. Έπρεπε να δεχτούν να συζητήσουν ενδεχομένως άλλες επιλογές, αλλά όχι αυτή. Ναι, όλα αυτά αποτελούν θλιβερότατο παρελθόν, τις συνέπειες του οποίου βιώνει όλος ο κόσμος. Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι μεδαπείτε και οι αλλοδαπείτε που έχουν κάποια σχέση με τις τράπεζες. Από τούτο και στο εξής όμως, ποιος είναι σίγουρος ότι δεν θα συμβούν τα ίσια και χειρότερα? Το μόνο που μπορεί πια άλλος να είναι σίγουρος ότι μπορεί να αποφύγουμε τα χειρότερα είναι εάν οι σημερινοί κυβερνώντες αποφασίσουν να αποδεχθούν την εισήγηση της ΕΔΕΚ, μια εισήγηση την οποία κάναμε και δημόσια, η οποία στηρίζεται σε 5 άξονες που έχουμε ζητήσει ακριβώς από την κυβέρνηση να λάβει την πρωτοβουλία, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και οι διάφοροι εταίροι, οικονομικοί εταίροι, να καθορίσουμε κοινή πολιτική που να αφορά την διαμόρφωση του νέου οικονομικού μοντέλου της πατρίδας μας, τον τρόπο με τον οποίο το συντομότερο δυνατό θα εξέλθουμε από το μνημόνιο, το να καθορίσουμε τα έργα ανάπτυξης τα οποία θα πρέπει άμεσα να προωθήσουμε, το να δημιουργήσουμε τις νέες θέσεις εργασίας στη βάση πια των έργων ανάπτυξης αλλά και του νέου οικονομικού μοντέλου και να βάλουμε επιτέλους των δάχτυλων επί των τύπων των ύλων και να συμβάλλουμε όλοι στην καταπολέμηση της διαπλοκής. Γιατί εδώ που φτάσαμε, ας μην αυταπατώμαστε.
η διαπλοκή είχε τον πρωταρχικό ρόλο. Διαπλοκή τραπεζών, πολιτικών και ανώτερων κρατικών αξιωματούχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.